Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 12 Δεκεμβρίου, ας δούμε μαζί τις τοπικές μας ειδήσεις. Μετά τη 48-ωρη προθεσμία που πήραν, απολογούνται από την Τρίτη ενώπιον ακριτού και εισαγγελέα κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διακίνηση ναρκωτικών που συνεχίζουν να παραμένουν κρατούμενοι στην αστυνομική διεύθυνση. Όπως διαφαίνεται για τους επικεφαλείς, αναμένεται προφυλάξη τους, ενώ για τους υπολείπους και τους ανηλίκους θα οριστεί τακτική δικάσιμος και θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στο μεταξύ, σήμερα στην εφημερίδα Αλήθεια δημοσιεύεται ενδεικτικός διάλογος μελών της Πύρας που κατέγραψε από τα κινητά τους, όπως φαίνεται ο τρόπος διακίνησης ναρκωτικών και όπου φαίνεται ο τρόπος διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και άλλα. Να είναι έτοιμο και να μην έχει ανάγκη από τον αστυνόμο. Πρέπει να είναι έτοιμο, πρέπει να έχει αναπτύξει τέτοια προσωπικότητα και τέτοια κριτήρια που να μην με βάζει σε ανησυχία με ποιους θα πάει και ποιους θα συναντήσει και αν κινδυνεύει ή δεν κινδυνεύει. Δηλαδή εδώ υπάρχει πράγματι ευθύνη της οικογένειας. Πότε αρχίζει αυτή η διαμόρφωση, δηλαδή ποια είναι η ηλικία αυτή που ο γονιός θα πρέπει, ας πούμε, να σμιλέψει το παιδί? Μα από τη μέρα που γεννηθεί το παιδί του. Από αυτήν ακριβώς θα έλεγε. Εάν ο γονιός δεν παίξει το ρόλο που πρέπει να παίξει, είναι σίγουρο ότι θα αντιμετωπίσει στην πορεία δυσκολίες. Και θα είναι πολύ δύσκολο μετά στα 14, 15, 16 να προσπαθήσει να επιβάλει κανόνες, να χαράξει πλαίσια. Γιατί απλά δεν θα έχει κατορθώσει να δημιουργήσει μια τέτοια προσωπικότητα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες. Ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, Γιάννης Τσίκας, χαρακτήρισε θετική την σύλληψη των κατηγορουμένων για την σύσταση συμμορίας και τη διακίνηση ναρκωτικών. Σημείωσε από την πλευρά του ότι η Ένωση Γονέων ήδη πριν από ένα χρόνο είχε επισκεφθεί την αστυνομία, από την οποία είχε ζητήσει να δράσουν για το θέμα της συμμορίας και των ναρκωτικών στοιχείων. Μάλιστα, την προηγούμενη χρονιά είχαν διοργανώσει και μια σύσκεψη φορέων, η οποία δυστυχώς, όπως είπε ο κ. Τσίκας, δεν οδήγησε σε κανένα αποτέλεσμα όσον αφορά το θέμα των ναρκωτικών. Χωρίς να αγνοεί την ευθύνη των γονέων, την οποία αποδέχεται, ο κ. Τσίκας είπε ότι η αύξηση της φτώχειας και της ανεργίας θα οδηγήσει μεγαλύτερο αριθμό νέων στα ναρκωτικά. Σίγουρα θα υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ύφεση στην όλη κατάσταση, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι και προσωρινή. Όταν εμείς κάνουμε την παρέμβασή μας στην αστυνομία και σε όλους τους άλλους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με το θέμα, τους είπαμε θέλουν να καταστέλλετε το θέμα στη ρίζα του. Και είπαμε το πρώτο κιόλας φαινόμενο, όταν υπάρχει έστω και μεμονωμένα σημάδια παραβατικότητας, να επέμβουν. Βεβαίως δεν θέλω να μπω στο έργο ούτε στην αστυνομία ούτε καθενός άλλου παράγοντα, οι οποίοι είναι και γνώση και ξέρουν πώς θα φέρουν. Αλλά πιστεύω αυτή η καθυστέρηση μεγάλωσε και διώκωσε το πρόβλημα. Ίσως λοιπόν να είχαν εμπλακεί πολύ. Ότι καθυστέρησε η αστυνομία. Θα έλεγα ότι χωρίς να είμαι και γνώση, χωρίς να σας ξαναλέω και πάλι θέλω να παρεύω στο έργο τους, εμείς πιστεύουμε ότι σε όλο αυτό το διάστημα πέρασε τα παιδιά τα οποία και οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν εμπλακεί με αυτό πολλαπλασιάστηκαν. Ίσως και εκεί βέβαια, δεν ξέρω, εκείνοι το εξηγούν ότι ίσως θα πρέπει να έμαθαν πολύ περισσότερα σε αυτό το χρόνο. Όμως ο χρόνος πίεζε ιδιαίτερα. Ολοκληρωμένη, κυρίες και κύριοι, συνέντευξη του Προέδρου της Ένωσης Γονέων σχετικά με το πρόβλημα των ναρκωτικών στοιχείων θα ενταχθεί τις επόμενες μέρες στο τοπικό μας πρόγραμμα. Να αλλάξουμε θέμα. Άλλο ένα πλήγμα. Μπορεί και η χαριστική βολή στα νησιά μας αναμένεται με το φορολογικό νομοσχέδιο. Όπως γνωστόν, η Τρόικα επιβάλλει την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι αυτό θεσπίστηκε για να απαλύνει υποτιθέμενα αλλά εν δυνάμει μειονεκτήματα των νησιών, δηλαδή αυξημένα μεταφορικά κλπ. Η βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ελπίδα Τσουρή, σε δηλώσεις της στο ράδιο Αλήθεια, δεσμεύτηκε ότι θα καταψηφίσει το συγκεκριμένο θέμα όταν έρθει στη Βουλή και είπε ότι σύμφωνα με τις επαφές που είχε με το προηγούμενο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης Παπανδρέου, συγκεκριμένα με τον κύριο Παπακοσταντίνου, το δημοσιονομικό όφελος το οποίο θα προκύψει από το συγκεκριμένο μέτρο είναι πολύ μικρό, της τάξης των 60 εκατομμυρίων ευρώ. Καταρχήν είχε μιλήσει για μια εξοικονόμηση της τάξης του 60 έως 70 εκατομμυρίων ευρώ και είχε συμφωνήσει μαζί μας, ενώ με τους νησιώτες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην αρμόδια επιτροπή, ότι η ζημιά την οποία θα προκαλούσε θα ήταν πολλαπλάσια σε σχέση με το όφελος.
Βεβαίως, έκτοτε το σενάριο επανήλθε πολλές φορές, όντως τον τελευταίο καιρό είναι πολύ πιο έντονο, με αποτέλεσμα, όπως θυμάστε, πριν από μερικούς μήνες, με πρωτοβουλία μου, την κατάθεση εγγράφου, επιστολής, εγγράφου